Το ράλι των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και ειδικότερα του τραπεζικού κλάδου δεν κράτησε πολύ. Οι δείκτες άνοιξαν στο πράσινο τη Δευτέρα μετά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ευρωπαϊκών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, στη συνέχεια η άνοδος έχασε τη δυναμική της, καθώς έγινε γνωστό ότι ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος IFO στη Γερμανία έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2 ετών. Ο Γάλλος χρηματιστής Φρανσουά Σολέ σημειώνει: μετά από αυτά τα stress test, δεν υπάρχουν πλέον τράπεζες φαντάσματα στην Ευρώπη. Το σύνολο του κλάδου είναι υπό έλεγχο. Οι διεθνείς επενδυτές που κοιτάζουν στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο θα νιώθουν ασφάλεια. Η συνεδρίαση εξελίσσεται σε φιαλτική για την Ιταλική Monte Paschi, η μετοχή της οποίας σημείωνε βουτιά πάνω από 20% στο μέσο της συνεδρίασης. Η Ιταλική τράπεζα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση στα stress test και πρέπει να συγκεντρώσει 2,11 δισεκατομμύρια ευρώ.